Με αυτό λοιπόν το μοναδικό τυρί που ξεχωρίζει για τη βουτυρά, τη γεύση που έχει και την υφή, θα σας φτιάξω μια πολύ απλή συνταγή. Θα σας φτιάξω τραγανές κροκέτες πατάτας με φιδέ, θα δείτε πώς θα το κάνουμε, και μέσα στο κέντρο της κροκέτας θα βάλουμε κασκαβάλι πίνδου. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά. Τραγανές κροκέτες πατάτας με φιδέ και κασκαβάλι πίνδου. Υλικά για 4 άτομα. 5 μεσαίες βρασμένες πατάτες, 4 κουταλιές της σούπας τριμμένη φρυγανιά, 4 κουταλιές της σούπας καλαμποκάλευρο, 1 κουταλάκι του γλυκού ανθό σαλατιού, 1 κουταλάκι του γλυκού φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι, 1 κουταλάκι του γλυκού κόκκινη πάπρικα σκόνη, 1 κουταλάκι του γλυκού σκόρδο σκόνη, 2 αυγά, 2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένα μυρωδικά, 5 κουταλιές της σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 200 γραμμάρια κασκαβάλι πίνδου σε κύβους, 250 γραμμάρια φιδές λεπτός ψιλοκομμένος. Για το σερβίρισμα, φρέσκο θυμάρι και φέτες λεμονιού. Λοιπόν, ξεκινώντας αυτή τη συνταγή, αυτό που θέλω να έχετε προετοιμάσει είναι βραστές πατάτες. Είναι μια κροκέτα πατάτας, μια πολύ απλή συνταγή, μια συνταγή που θα λατρέψετε εσείς αλλά κυρίως τα παιδιά σας, που πανάρετε με ένα διαφορετικό τρόπο, με σπασμένο, ψιλοκομμένο φιδέ. Φαντάζομαι, γνωρίζουμε ότι είναι φιδές, έτσι? Όταν είμαστε άρρωστοι. Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, εγώ τον έσπασα και πανάρισα με το φιδέ την κροκέτα. Οπότε τι έχουμε? Έχουμε μαστιχωτή υφή στο κέντρο από το κασκαβάλι πίνδου, έχουμε τη βελούνιδινη γεύση που αγκαλιάζει το κασκαβάλι πίνδου από το μπουρέ της πατάτας, και απ' έξω τραγανές υφές που μας δίνει ο φιδές. Μαμά, φιδέ, επιτέλους θα μου μαγειρέψει και θα τον φάω. Σημείωνε. Η μαμά που μένει, γονείς. Στη Ρόδο. Στη Ρόδο. Πώς λένε τη μαμά? Ευδοκία. Γεια σας, κυρία Ευδοκία. Σας στέλνω την αγάπη μου και σε όλη τη Ρόδο. Πραγματικά ένα τόπο που αγαπώ και γνώρισα το τελευταίο διάστημα, μιας και είχα επαγγελματικές υποχρεώσεις. Και είναι άδικο να πω ότι η Ρόδος είναι βέβαια γνωστή για τον τουρισμό της, για τις ομορφιές της, αλλά το ευρύ κοινό δεν γνωρίζει την πλούσια γαστρονομία του τόπου. Έχουμε πολλά. Έχετε πολλά και ωραία. Λοιπόν, και πάμε σε σένα. Πάμε σε μένα. Πες μου για τα παιδικά σου χρόνια στη Ρόδο. Δραματική μουσική. Λοιπόν, γεννήθηκα ένα κρύο, υποθέτω, πρωινό του Φλεβάρη. Α, είσαι του Φλεβάρη. Από μια οικογένεια μεσοαστική, καμία σχέση με την τέχνη, οπότε όλο αυτό προέκυψε στη ζωή μου λίγο τυχαία. Κάπου θέλανε να με έχουν μετά τη δουλειά, βασικά μόλις τελείωνα το σχολείο, μέχρι να σχολάσουν από τη δουλειά. Οπότε ξεκίνησα μουσική. Φιλαρμονική, με φλάουτο, οδιακές σπουδές, κιθάρα, θεωρητικά, χοροδίες. Και εκεί είναι που μου μπήκε το μικρόβιο, διότι η χοροδία και το κοινωνικό σύνολο ήταν αυτό που ασχολούμαι μέχρι τώρα. Δηλαδή, άρχισα να παρατηρώ τα παιδάκια δίπλα μου, τι κάνουν, συμπεριφορές, τι φέρουν από το σπίτι τους, ποιοι είναι οι γονείς τους, χωρίς να ξέρω τι κάνω. Μια παρατήρηση γενικότερη. Και έτσι έχω καταλήξει να γράφω κοινωνικά έργα, που είναι αποτέλεσμα παρατήρησης. Οπότε λοιπόν ήταν μονόδρομος να ασχοληθείς με αυτή την πορεία. Ναι, και στη ζωή μου ό,τι έρχεται το ακολουθώ. Δηλαδή ξεκίνησα με μουσική, μετά πέρασα στο θέατρο, μετά το συνδύασα, μετά άρχισα να γράφω, μετά ψάχνοντας ποιος θα σκηνοθετήσει και θα παρουσιάσει αυτά που γράφω και έχω στο μυαλό μου, κατέληξα. Εγώ. Αυτό ένοψα, ναι. Ναι. Και έτσι κάπως είναι η ταυτότητά μου λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Πολύ από κάποια, λιγότερο από άλλα, αλλά ο συνδυασμός αυτών. Λοιπόν, μικρή ανωτέλεια σε αυτό που μας λες, για να πούμε και τι κάνουμε εδώ στη συνταγή. Έχουμε βράσει τις πατάτες, έχουν κρυώσει οι πατάτες, τις έχουμε βράσει. Τις βράζουμε τις πατάτες πάντα με τη φλούδα για να κρατάμε και το άμυλο που έχουν και τη γεύση που έχουν σε μπόλικο αλατισμένο νερό. Τις έχουμε ξεφλουδίσει. Παρότι στην κάρτα με τα υλικά δεν σας έβαλα αρωματικά, τώρα δεν ξέρω την έπιασε, τα είχα δίπλα μου, βούτυξα και λίγα αρωματικά. Λίγο θυμάρι, λίγο μαϊντανό, λίγο σκηνόπρασο. Ό,τι θέλετε, ό,τι σας αρέσει θα βάλετε σε αυτή την κροκέτα και θα προσθέσω μέσα και τα υπόλοιπα υλικά να κάνω ένα εύπλαστο ζυμαράκι. Ποια είναι τα υπόλοιπα υλικά? Θα βάλω σκόνη σκόρδου. Γιατί θέλω να πάει παντού ομοιόμορφα. Θα βάλω πάπρικα γλυκιά, θα βάλω καλαμποκάλευρο αντί για αλεύρι, θα βάλω γαλέτα, δηλαδή φρυγανιά τριμμένη, αλάτι, πιπέρι και κρόκους από δύο αυγά. Τα ασπράδια θα τα χρησιμοποιήσω στο πανάρισμα. Θα δείτε σε λίγο. Βάζω και το σκόρδο. Στα μάτια μου να σε ρωτήσω. Είσαι απόφοιτος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών καθώς και διπλωματούχος.
μονοδίας και κλασικής κιθάρας. Σωστά. Ναι, και ανώτερων θεωρητικών και ένα μεταπτυχιακό στο μουσικό θέατρο και γενικότερα διάφορες επιμορφώσεις. Δεν κάθομαι, βαριέμαι να δεν κάθομαι, κάθεσαι. Οπότε ήταν μονόδρομος, κάτι πρέπει να ασχοληθώ. Πώς είναι ο δρόμος για τους ανθρώπους της μουσικής που έχουν αποκτήσει τόσο μεγάλη κατάρτιση? Σου δίνει εφόδια η όποια μόρφωση, δηλαδή πέρα από το ταλέντο. Μετά είναι και το θέμα της εκπαίδευσης, γιατί σε μαθαίνει καταρχάς να υπακούσε κανόνες. Πολύ βασικό. Και να μην είσαι μόνος σου. Που έχει μοναξιά όλο αυτό, ειδικά η μουσική και η σολιστική έτσι, καριέρα. Αλλά εγώ επιλέγω να είμαι παιδί συνόλου. Μου αρέσει να είμαι με κόσμο. Γιατί συνδυάζει κοινωνικοποίηση, συνδυάζει δημιουργία και το μοιράζεσαι. Σ' αρέσει να μοιράζεσαι γενικά. Ναι. Ε? Καλά, προφανώς για να κάνεις και αυτή τη δουλειά. Μόνο να μοιράζομαι. Μόνο να μοιράζεσαι. Το λες με λίγο παράπονο αυτό? Όχι, καθόλου, καθόλου. Βρίσκω μια ισορροπία και κρατάω πράγματα έτσι. Για μένα. Μοιράζομαι νιώθεις... αυτά που θέλω. Νιώθεις ότι σου έρχεται πίσω αυτό που έχεις επενδύσει? Ναι. Ναι. Ναι, ναι. Και αισθάνομαι τυχερός διότι όταν, σαν δημιουργός τώρα μιλάω από αυτή την πλευρά, όταν δημιουργείς κάτι και το μοιράζεσαι, περιμένεις να δεις την ανταπόκριση που θα έχει. Οπότε μέχρι στιγμής είναι θετική και είμαι και εγώ χαρούμενος και μου δίνει και δύναμη για επόμενες δημιουργίες. Ασταμάτητος, ε. Καταρχάς είμαι εδώ. Δεν μας αρέσει. Πολλές μέρες δουλεύω 13 ώρες. Τριπλές πρόβες ή πρόβες παραστάσεις και μου λένε διάφορα, μα πώς αντέχεις? Και λέω, μα είναι ακριβώς αυτό που θέλω και γουστάρω. Δεν υπάρχει. Πώς αποφορτίζεις? Με άλλη δουλειά. Αισθάνομαι τυχερός γιατί η δουλειά μου έχει και ένα μεγάλο ποσοστό αγαπημένων σχολείων που με την εξέλιξη των χρόνων έγιναν δουλειά. Δηλαδή ξεκινώντας από μια χοροδία που κάτι μου έκανε κλικ, έχω καταφέρει να το κάνω επάγγελμα. Είμαι έκτακτος συνεργάτης της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ως τενόρος, των μουσικών συνόλων του Δήμου Αθηναίων, της ΕΡΤ. Ετοιμάζει και ωραία πράγματα, τώρα θα τα πούμε ναι. Στη δεύτερη συνταγή. Θα μου τα πεις. Λοιπόν, εγώ τι κάνω εδώ, έχω ζυμώσει την πατάτα με τα υπόλοιπα υλικά. Είναι ένα ωραίο μείγμα που πλάθεται πανεύκολα, το βλέπετε. Θα κάνω μικρά, πώς το πω, μικρές κροκέτες, γιατί μέσα σε κάθε κροκέτα θα βάλουμε κασκαβάλι. Μαγειρεύεις? Και έλεγα, θα την αποφύγουμε αυτή την ερώτηση. Ξέρετε, αυτή την ερώτηση, είναι ερώτηση παγίδα, την κάνω συνήθως στην αρχή, αλλά τώρα σε ξεκίνησα αλλιώς εσένα. Μ' αρέσει να παραγγέλνω, είμαι παιδί το junk food. Είσαι, δεν φαίνεται. Προσέχεις. Έχω στα junk food. Λοιπόν, μαγειρεύω εύκολα πράγματα. Μες στην καραντίνα μαγείρεψα διάφορα γιατί είχα το χρόνο. Είμαι από αυτούς που πάνε σε ένα εστιατόριο και βλέπουν. Μ' αρέσει να τρώω βασικά έξω. Πάω, ανοίγω τον κατάλογο και ό,τι μου κάνει κλικ το παραγγέλνω. Αν είναι καλό, μετά κοκορεύομαι. Α, είναι ένα τέλειο. Αν ήταν κακό, λέω ότι μ' αρέσει και υποφέρω. Άρα δεν είναι ότι έχει κάποια γευστική. Ξέρεις. Πώς το λένε, έχεις γευστικές συνήθειες και ακολουθείς αυτές. Γενικά είσαι ανοιχτός στο να δοκιμάσεις πράγματα, ναι, από ό,τι ναι. Καταλαβαίνεις. Είσαι ανοιχτός στη ζωή, στα μάτια. Ναι, ό,τι έρχεται το δοκιμάζουμε. Τι ωραία, τι ωραία. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω εδώ με τις κροκέτες. Έχω βάλει λάδι σε ένα τηγάνι, σε ένα βαθύ σκεύος, σε μια μικρή κατσαρόλα, οτιδήποτε. Έχω σπάσει, όπως σας είπα, το φιδέ. Θα τα βγάλω τώρα τα γάντια. Λοιπόν, παίρνουμε το κασκαβάλι πίνδου. Έχεις δοκιμάσει ποτέ κασκαβάλι? Μπορεί. Θα ήθελες να δοκιμάσεις τώρα? Ναι. Τέλεια. Στο μαχαίρι του σεφ έχει και λίγο μαϊντανόλα, δεν με πειράζει με καθόλου. Χέρι, με το χέρι. Να σας πω ότι βλέπετε εδώ το τυρί είναι λίγο. Έχει βγάλει τη λιπαρότητά του. Το βούτυρό του στην ουσία είναι το βούτυρο που έχει βγάλει και είναι μια σωστή θερμοκρασία για να απολαύσετε αυτά τα τυριά τα οποία έχουν πλούσια γεύση και έχουν τη γεύση, κουβαλούν πραγματικά τη γεύση του τόπου. Λοιπόν, κόβουμε σε κυβάκια το κασκαβάλι. Θες κι άλλο? Ναι. Μπράβο, έτσι. Πιο μεγάλο κομμάτι. Τι έκανες στην εκπομπή, λέει, έτρωγα. Μα, γι' αυτό το πράγμα ήρθες. Λοιπόν, κόβουμε σε κομμάτια. Είναι ένα μαστιχωτό τυρί. Ένα τυρί που, θα έλεγα, θυμίζει και κασέρι. Και ένα τυρί, το οποίο πρέπει να σας πω, ότι είναι από τα τυριά με πολύ μεγάλη παραγωγή και ένα τυρί το οποίο ταξιδεύει σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχει κάνει μεγάλη επιτυχία. Το κασκαβάλι από την Πίνδο. Πετσετούλα είσαι εδώ, τη μαύρη. Αυτό κοιτούσα και λέω πώς θα το ζητήσω διακριτικά. Σε έχω έτοιμο. Λοιπόν.
Θα πάρουμε την κροκέτα, θα βάλουμε μέσα ένα μικρό κομματάκι από το τυρί, οπ, βιάστηκα, πλάθουμε ξανά, αλευρώνουμε, περνάμε από αλεύρι, θα κάνω λίγα ακόμα. Περνάμε λοιπόν από αλεύρι, στη συνέχεια περνάμε από το ασπράδι που κρατήσαμε από τα αυγά, δύο κρόκους μέσα στο ζυμάρι, τα ασπράδια για το πανάρισμα και στη συνέχεια από το φιδέ. Εγώ θα συνεχίζω εδώ να πλάθω κροκέτες και να τις γεμίζω με κασκαβάλι και να τις πανάρω. Θα κάνεις λίγο υπομονή. Όσο θέλεις. Και εσύ, και εσείς, έτσι. Λοιπόν, οι πρώτες κροκέτες είναι έτοιμες και έτσι όπως είναι καυτές και αχρηστές από το τηγάνι, θέλω να κάνετε το εξής. Λίγο ανθό αλατιού. Λίγο. Πώς φαίνεται η συνταγή? Θεωρητικά εύκολη. Οπ, ξαναπάμε. Πώς σου φαίνεται η συνταγή, τι θεωρητικά εύκολη? Μου φαίνεται εύκολο όταν το κάνει κάποιος άλλος. Πρακτικά να το κάνω εγώ δύσκολο. Δεν θα κάνεις αυτή τη συνταγή? Είναι εύκολη, δεν είναι? Θα μπορούσα, αλλά όχι. Όχι, Σταμάτη, θες να μου πεις μια ιστορία, κάτι που σε σημάδεψε καλλιτεχνικά, μια συνεργασία, κάποια στιγμή από όλη αυτή την πορεία, γιατί είσαι πλούσια πορεία στον καλλιτεχνικό χώρο. Κάτι που θυμάσαι, μια συνεργασία έτσι σημαντική, σημαντική για σένα. Καλό ή κακό? Ό,τι θες. Και καλό και κακό. Ήμουνα κάποτε σε μια παράσταση στο μπάντμιντον και είχα ένα χιλόφωνο, διότι τραγουδούσα. Και χαλάει το χιλόφωνο μου, τεχνικά προβλήματα συμβαίνουν παντού. Και ενώ ζητάω από συναδέλφους που βγαίνανε μετά από αρκετές σκηνές, αρνήθηκαν να δώσουνε. Το χιλόφωνο? Ναι, γιατί δεν θα προλαβαίνανε. Και είναι η πρωταγωνίστρια της παράστασης, η οποία βγαίνει αμέσως μετά από εμένα και καταλαβαίνοντας το άγχος μου και τον πανικό που είχα εκείνη τη στιγμή, μου έδωσε το δικό της, που ήταν η μόνη που δεν έπρεπε να μου δώσει, γιατί έβγαινε αμέσως μετά. Και καταφέραμε, βγήκε με λίγη καθυστέρηση, το σώσαμε μια χαρά. Και εκεί λέω... Συγγνώμη, όπως το καταλαβαίνω, είναι σοκ αυτό, έτσι? Είναι σοκ από κάποιους και μεγαλοψυχία σε έναν καλλιτέχνη που βγαίνει αμέσως μετά από εσένα. Δικαιολόγω πράγματα. Τι κρατάμε εμείς τα ψαράκια? Τη θετική καλά, πλευρά. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, οι κροκέτες είναι έτοιμες, έχουν αυτό το υπέροχο χρυσό χρώμα του ήλιου. Λοιπόν, θα τα βάλουμε εδώ σε αυτό το πιάτο, το μεταλλικό. Λοιπόν, θα βάλουμε και λίγο θυμαράκι. Ό,τι έχετε στον κήπο βάλτε, δεν με πειράζει καθόλου. Και μιας και που το δεξί λαγίσιο μάτι έπιασε και ένα λεμόνι, βάλτε λίγο λεμόνι για τον ντεκόρ, έτσι, για το χρώμα. Και αν σας αρέσουν οι λεμονάτες γεύσεις, βάλτε και δύο σταγόνες χυμό λεμονιού, που ταιριάζει εξαιρετικά, γιατί μην ξεχνάμε ότι το κασκαβάλι πίνδου είναι ένα λιπαρό τυρί, ένα πλούσιο τυρί, οπότε του ταιριάζει εξαιρετικά το λεμόνι. Σκεφτείτε όπως κάνουμε στο σαγανάκι. Δεν βάζουμε λεμόνι από πάνω και πολλές φορές βάζουμε και πολύ λεμόνι. Οπότε σκεφτείτε ότι θα ταιριάζει και εδώ. Απλά, εύκολα, γρήγορα, διαφορετικά, νόστιμα και με τα καλύτερα υλικά που έχει να μας δώσει η χώρα μας. Λοιπόν, μέχρι να στρώσω τραπέζι, θέλω να σου πω και κάτι ακόμα για το κασκαβάλι. Επειδή χρησιμοποιεί μια ιδιαίτερη τεχνική που ανέπτυξαν οι βλαχόφωνοι νομάδες στα Βαλκάνια, οι περιοχές κατοχύρωσής τους συμπίπτουν ουσιαστικά με τις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες ζούσαν οι νομάδες βλάχοι κατά τους περασμένους αιώνες. Δηλαδή, η κεντρική βόρεια απόλυξη της οροσειράς της Πίνδου. Κάπως έτσι, ο δρόμος μας έφερε στην Άρτα, όπου παράγεται αυτό το αλμυρό τυρί και θέλω να δούμε όλοι μαζί ένα βίντεο με όλα όσα μας είπαν οι τυροκόμοι της περιοχής για το ξακουστό κασκαβάλι, το ξακουστό του τυρί. Πάμε! Μέσα στην πλούσια ιστορία της Άρτας μπορεί κανείς να βρει και μία ποικιλία γαλακτοκομικών προϊόντων που αναδεικνύουν τις γεύσεις της Ηπείρου. Σε αυτόν τον μοναδικό τόπο, ο Κωνσταντίνος Καράλης αναβιώνει το περίφημο κασκαβάλ Πίνδου
ένα τυρί που παραγόταν παραδοσιακά στην οροσειρά της Πίνδου από ομάδες κτηνοτρόφους και σήμερα επιστρέφει δυναμικά για να μας προσφέρει την αυθεντική του γεύση και να επαναφέρει νοσταλγικές μνήμες. Το Κασκαβάλ ήταν από παλιά εποχή που παραγόταν στην οροσειρά της Πίνδου επάνω στα βουνά και με τον γερό και με τους πολέμους και, τους κατακτητές και τα λοιπά επεκτάθηκε και το πήραν άλλες χώρες όπως η Ρουμανία, η Βουλγαρία κλπ. Όμως με κάποια ενέργεια του κυρίου Καχρημάνη, του Αλέκου, του Περιφερειάρχη μας, που ενημερώθηκε ότι αυτό το προϊόν ήταν ελληνικό και γινόταν στα βουνά της Πίνδου, εκείνος ενήργησε, βοηθώντας και εμείς σαν παραγωγή και ξαναεπανήλθε στην Ελλάδα σαν προϊόν που γινόταν άλλες εποχές πιο παλιά. Η τέχνη δεν έφτασε στον κύριο Καράλη τυχαία. Η οικογένειά του έχει βαθιές ρίζες στην τυροκομεία, κληρονομώντας τη γνώση από τους βλάχους της Πίνδου. Η τυροκόμιση από αρχαιοτάτους χρόνους γενικότερα ήταν στα χέρια των γνωστών βλαχόφων από τους βλάχους που ήταν στην οροσειρά της Πίνδου επάνω. Εγώ κατάγομαι από τέτοια οικογένεια που ήταν τεχνίτης περισσότερο μέχρι και τον παππού μου σε τυριά. Πήγαιναν σε διάφορα τυροκομεία την Ελλάδα. Όμως ξεκίνησε ο πατέρας μου την τυροκόμιση και εμπορία το 1947 και στη συνέχεια εγώ και συνεχίζω και τα παιδιά μου και ετοιμάζομαι και τα εγγόνια. Η διαφορετικότητα του Κασκαβάλ Πίνδου κρύβεται φυσικά στον τρόπο παραγωγής του. Προκύπτει από μια ξεχωριστή διαδικασία που απαιτεί αποκλειστικά χειρονακτική εργασία και σε αντίθεση με άλλα τυριά περιλαμβάνει δύο φάσεις επεξεργασίας. Το Κασκαβάλ είναι τυροκομικό προϊόν, το οποίο όμως δεν μπορεί να γίνει εντελώς βιομηχανικό. Συνεχίζει να έχει την τεχνολογία με τα χέρια του τυροκόμου κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, δεν σου με χεροπύρουνα. Παρακαλώ, διάλεξε το κεφτεδάκι που σου αρέσει. Θες λεμόνι? Ας βάλουμε λίγο. Βάλε και λίγο λεμόνι. Πριν που το έκοψες, νόμιζα ότι ήταν ψεύτικο μέχρι να το πιάσεις. Αλήθεια? Ναι, γιατί τα δικά μου λεμόνια είναι λίγο περίεργα, είναι λίγο έτσι. Γιατί είναι λίγο έτσι? Γιατί μάλλον δεν ξέρω να τα διαλέγω. Κάτσε. Ή εσείς έχετε πολύ καλά. Πας σε λαϊκή, σούπερ μάρκετ? Τα παραγγέλνω. Οπότε δεν τα διαλέγω. Πας. Πότε? Σε ποια λαϊκή πας, αν θα πας, σε ποια περιοχή μένεις? Στο Παγκράτη. Το Παγκράτη, έχετε ωραία λαϊκή. Έχουμε διάφορες, αλλά μόνο που τις βλέπω με τόσο κόσμο και με φασαρία και είναι και ώρες που δουλεύω, δεν πρόκειται να πάω. Οπότε χάνω. Κοιτάξτε λίγο το κασκαβάλι εδώ. Τώρα θα το κάνω, δεν πειράζει, αλλά ξέρεις τι μ' αρέσει όταν συμβαίνει αυτό με το τυρί. Αυτό. Οπ, έτοιμο. Δεν είναι τέλειο? Αμένα δεν είχε. Δεν είναι θέμα. Μαμά. Καλό. Εδώ, μαμά. Πάμε στην επόμενη συνταγή. Μπορεί να τα πάρω σπίτι. Αυτά μπαίνουν σε ταπεράκι, θα τα πάρεις στο σπίτι. Τέλεια. Να τα απολαύσεις. Κρήτη, έχεις πάει? Ναι. Στην Κρήτη, λοιπόν, θα σε πάω να ανακαλύψουμε τη θεϊκή Σουλτανίνα. Πάμε. Πάμε. Σε ένα μπολ λιώνουμε τις πατάτες με ένα πιρούνι, ψιλοκόβουμε θυμάρι, μαϊντανό και σχοινόπρασο και τα προσθέτουμε στο μπολ. Ρίχνουμε τη σκόνη σκόρδου, τη γλυκιά πάπρικα, τη φρυγανιά και το καλαμποκάλευρο. Σπάμε τα αυγά, χωρίζοντας τους κρόκους από τα σπράδια, προσθέτουμε τους κρόκους των αυγών στο μπολ, βάζουμε και το φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι, τον ανθό αλατιού, ανακατεύουμε και πλάθουμε σε ζυμάρι. Σχηματίζουμε μπαλάκια από τη ζύμη της πατάτας, κόβουμε το κασκαβάλι Πίνδου σε κυβάκια, βάζουμε από ένα κομμάτι τυριού στο κέντρο κάθε κροκέτας, πλάθουμε ξανά, βουτάμε τα μπαλάκια πρώτα στο αλεύρι, μετά στα σπράδια αυγών και μετά στον σπασμένο φιδέ και τα τηγανίζουμε σε βαθύ τηγάνι μέχρι να αποκτήσουν χρυσαφένιο χρώμα. Αφαιρούμε σε πιάτο με απορροφητικό χαρτί, πασπαλίζουμε με ανθό αλατιού και σερβίρουμε με φρέσκο θυμάρι και φέτες λεμονιού.